πλέον ζήτημα του, των μετακινήσεων των γιατρών του ΕΣΥ, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει πάρει μορφή χιονοστιβάδας. Δεν είναι ότι ξεκίνησε τώρα. Μιλάμε τα τελευταία χρόνια, είναι συνεχόμενη πρακτική των διοικήσεων των ΥΠΕ και των νοσοκομείων. Γιγαντώθηκε μέσα στο διάστημα της πανδημίας και βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή να παίρνει μορφή χιονοστιβάδας για να καλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν στα νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος, κυρίως της περιφέρειας, αλλά και νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης. Αυτό έχει αποτέλεσμα, από τη μια αποδυναμώνονται τα τμήματα της Θεσσαλονίκης, της πόλης μας, έχει ως αποτέλεσμα να μην καλύπτεται κανένα πραγματικό κενό στα νοσοκομεία που πηγαίνουν οι συνάδελφοι, γιατί δεν μπορεί να γίνει κάλυψη με σοβαρής και στοιχειώδης παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας υψηλού επίπεδου με μία μέρα ή με ένα δεκαήμερο που καλούνται, λες και είναι στρατεύσιμοι να πηγαίνουν οι συνάδελφοι και να καλύπτουν τα κενά εκεί πέρα, γιατί ακριβώς είναι σε ένα νοσοκομείο το οποίο δεν γνωρίζουν ούτε καν το που βρίσκεται πριν πάνε. Δεν γνωρίζουν το προσωπικό, δεν γνωρίζουν τους ασθενείς και δεν μπορεί πραγματικά να έρθουν και να παρέχουν τις υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, το οποίο μπορούν να προσδώσουν στα τμήματα στα οποία στελεχώνουν. Είναι μια πάγια δηλαδή τακτική, η οποία έρχεται απλά να καλύψει και να, με μπαλώματα. Φαίνεται ότι παίρνει μορφή, γιγαντώνεται. Είναι το ζήτημα των παθολόγων που έρχονται να καλύψουν τα νοσοκομεία της Δράμας και της Ξάνθης, και όπως μαθαίνουμε πιθανά να γίνει πολύ άμεσα και για τις ΣΕΡΕΣ, όπως μας ενημερώνει εδώ ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών ΣΕΡΟΝ, που έχουμε ήδη 3, αν δεν κάνω λάθος, απολύσεις τον τελευταίο μήνα παθολόγων, παρετήσεις παθολόγων τον τελευταίο μήνα. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα κενά διωγγώνονται και είναι πολύ μεγάλα. Αντίστοιχα κενά υπάρχουν και γίνονται καλύψεις με μετακινήσεις στα ανεσιολογικά τμήματα, όπως γνωρίζουμε μετακινήσεις ανεσιολόγων από το Γεννηματάς προς την πόλη μας, αλλά και προς την επαρχία. Μετακινήσεις είχαμε το προηγούμενο διάστημα των ακτινολόγων για να καλύψουν την Χαλκιδική. Μετακινήσεις είχαμε επίσης από γιατρούς των κέντρων υγείας της περιοχής για να καλύψουν τα κενά στα νοσοκομεία. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια τεράστια μετακίνηση ακριβώς για να καλυφθούν με μπαλώματα οι τρύπες. Δεν είναι μεμονωμένο δηλαδή το γεγονός. Φτάνει ως εδώ, αυτό εκφράζουμε με τη σημερινή συνέντευξη τύπου και την αυριανή παράσταση διαμαρτυρίας στις 10 η ώρα στην 4η ΥΠΕ, όπου έχουμε συνάντηση με τον ΥΠΕΑΡΧΗ για να του εκφράσουμε ότι δεν αντέχουμε άλλο, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την κατεύθυνση, γιατί ακριβώς και υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες υγείας, αλλά και είναι και επικίνδυνες συνθήκες και για τους ασθενείς, αλλά και πόσο μάλλον για τους ίδιους τους γιατρούς, όταν μετακινούνται σε ένα τμήμα το οποίο δεν γνωρίζουν, όταν αναγκάζονται σε υπερεργασία. Μόλις πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε την κατάρρευση της συναδέλφου μετά από πολύμηνες υπερεφημερεύσεις με 10 και 12 εφημερίες το μήνα. Τι άλλο περιμένουν οι διοικήσεις, να καταραίουμε ο ένας μετά τον άλλον? Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι ευθύνες τους, και ολοκληρώνω, δεν είναι να μας πούν, όπως διακινούν τελευταία τα στελέχη του Υπουργείου και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός, ότι η λύση είναι στην υπερεφημέρευση, είναι να δουλεύουμε παραπάνω, δηλαδή να δώσουν τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου στους γιατρούς ΕΣΥ. Η λύση δεν είναι να δουλεύουμε παραπάνω, η λύση είναι να γίνουν μόνιμες προσλήψεις, μαζικές μόνιμες προσλήψεις για να καλυφθούν όλα τα κενά. Είναι υποκριτικό να μας λένε και προκλητικό ότι δεν έρχονται γιατί να δουλέψουν, όταν οι συνθήκες που μας δημιουργούν και όταν οι προκηρύξεις που γίνονται είναι ένας για 5 κενές θέσεις, στην καλύτερη περίπτωση, χαρακτηριστικά στο Παπα-Νικολάου για τις 16 κενές θέσεις των ανεσιολόγων στο ανεσιολογικό τμήμα, έγινε προκήρυξη μόλις για 4, οπότε καταλαβαίνετε ότι κανένας δεν πρόκειται να βάλει τα χαρτιά του, γνωρίζοντας ότι θα πάει να καλύψει τα κενά για τουλάχιστον 3 γιατρούς. Οπότε η λύση είναι οι μαζικές μόνιμες προσλήψεις και να δοθούν κίνητρα οικονομικά και μείωση φυσικά του εργάσιμου χρόνου, ωραρίου, ώστε να μπορούν να έρθουν οι συνάδελφοι και να εργαστούν.